Διοργανώνουμε μαζί με άλλους φορείς, συνδιοργανώνουμε μια εκπληκτική δράση εκεί που σμίγει η Δύση με την Ανατολή, λέγεται η εκδήλωσή μας αυτή, και είναι με την φημισμένη παραδοσιακή χοροδία και ορχήστρα του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, Γερμανός Ομελωδός, υπό την διεύθυνση του κυρίου Ανδρέα Ιωακίμ. Είναι μια εκδήλωση που νομίζω ότι θα μείνει χαραγμένη στην καρδιά μας. Πέρα από το ότι θα συνοδεύσει την ίδια όλη την ορχήστρα και τα μέλη της ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος, ο κύριος Σιμεών, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Οδείου, θα είναι υπό τη διεύθυνση του διευθυντή του Οδείου, του κυρίου Ανδρέα Ιωακίμ, γιατί είναι σημαντικό. Ξεκινάμε λοιπόν με το πλωμάρι. Θα γίνει την Τρίτη στο πλωμάρι. Στην πλατεία Ηρώων, εκεί που είναι το Ηρώων δηλαδή, στις 7 η ώρα το απόγευμα. Βεβαίως, σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Δυτικής Λέσβου, θα γίνει την Τετάρτη στην Καλονή, πάλι την ίδια ώρα, στο Δημοτικό Θέατρο Καλονής. Ο μουσικός πλούτος της Μικρασίας είναι γνωστό, είναι διαδεδομένος, είναι ένα κουτί που έχει όλο τον πλούτο των συναισθημάτων, των ιδεών, της μνήμης, της μουσικής, της... Είναι απίστευτος ο πλούτος αυτός, ο μικρασιατικός, που ευτυχώς ακόμα υπάρχει, ακόμα κάποιοι άνθρωποι φροντίζουν να το συντηρούν. Και εδώ έχουμε την μεγάλη προσφορά του Οδείου της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδας του Γερμανού του Μελουδού. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Μητροπολίτη, τον κύριο Σιμεών, τον κύριο Ανδρέα Ιωακίμ, βεβαίως όλα τα μέλη της ορχήστρας, γιατί αφιλοκερδώς θα έρθουν οι άνθρωποι και θα συμμετάσχουν. Είναι μεγάλη μας τιμή. Νομίζουμε ότι πρέπει να είσαστε, και πρέπει να είσαστε ακριβώς, γιατί θα είναι έτσι ένα μεγάλο γεγονός που θα κλείσει όμορφα όλες αυτές τις εκδηλώσεις που διοργανώσαμε ή συνδιοργανώσαμε ως Περιφέρεια και είχαν ως στόχο τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την Μικρασιατική καταστροφή. Θα αποδοθούν ύμνοι μικρασιατών μελωδών, θα αποδοθούν τραγούδια τα οποία δεν έχουμε ξανακούσει, και βεβαίως με τα βυζαντινά ρωμαϊκά άσματα και τα, όπως είπαμε, πολλά τραγούδια από την πλούσια μουσική άβρα της μικρασιάτικης μουσικής. Είναι μια συνεργατική προσπάθεια αυτή η εκδήλωση. Θα μου επιτρέψετε όμως ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω τη συνάδελφο το Δήμο Δυτικής Λέσβου και τη συνάδελφο την Ζαχαρούλα την Ιωακίμ, η οποία κάναμε μια εκπληκτική συνδιοργάνωση, άψογη συνεργασία, έτσι, γιατί αποδεικνύεται ότι όταν οι φορείς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης συνεργούν, τα αποτελέσματα είναι πάντα καλύτερα